Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με τη μάσκα γιατί με ταλαιπωρεί μια ίωση. Δύο μέρες, αρνητικός είμαι. Ευχαριστούμε εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας, του Σύλλογου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Καλκίδας και την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου ΜΟΥ Εύβοιας για την τιμή που μας κάνουν και μας προσκαλέσανε σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήρανε σήμερα, με ένα θέμα που επιλέξανε και είναι και κέριο και επίκαιρο και ζωτική σημασία για όλους μας. Θα μιλήσω από τη σκοπιά των εργαζομένων της περιοχής μας και επιτρέψτε μου να επιχειρήσω σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν θα κουράσω, να απαντήσω στα σοβαρά ζητήματα που πολύ εύστοχα θέτεται, αγαπητοί συνάδελφοι, και στον τίτλο της σημερινής σύσκεψης, δηλαδή για τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν για την υποβάθμιση του νοσοκομείου και συνολικά της υγείας στον νομό μας, όλων των δομών, δηλαδή γιατί και ποιος φταίει, και δεύτερον, πώς και τι θα κάνει ο καθένας μας, γιατί συμφωνώ αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, δεν έχει σημασία τόσο πολύ τι λέμε, αλλά τι θα κάνουμε και τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον αγώνα που δίνεται. Δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες του πώς η υποβάθμιση εκφράζεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και στα υπόλοιπα στα κέντρα υγείας της περιοχής, γιατί νομίζω ότι οι συνάδελφοι και οι συναλήψεις που μιλήσανε πριν από μένα, οι υγειονομικοί, περιγράψανε με πολύ γλαφυρό και ανάγλυφο τρόπο όλους αυτούς τους παράγοντες που συνιστούν την υποβάθμιση της υγείας όλου του λαού της περιοχής. Περιγράψανε με πολύ γλαφυρό τρόπο τους όρους και τις συνθήκες που δουλεύουν και νομίζω για εμάς και το εργατικό κίνημα το ζήτημα της υγείας είναι θέμα πρώτης γραμμής. Είναι πρώτης γραμμής γιατί μας αφορά, ζούμε σε μια περιοχή η οποία έχει και μεγάλη βιομηχανία στη δράση της και μεγάλους χώρους δουλειάς, γειτνιάζει με τη βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων της Σχηματαρίου, που είναι εκατοντάδες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους που πηγαίνουν, έρχονται και από τη δική μας περιοχή για να δουλεύουν χώρια τους ντόπιους, και με αυτή την έννοια μας αφορά άμεσα το θέμα αυτό. Αφετηρία της σκέψης μας, θα συμφωνήσω με τον πρόεδρο του ΙΣΕΙΝΕΒ. Πρέπει να είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το γεγονός ότι ζούμε στο 2022 και όχι στο 1922. Και με αυτή την έννοια, οι ανάγκες όλων των εργαζομένων όλων του λαού, οι δυνατότητες που έχει δημιουργήσει η ίδια η επιστήμη να έχουμε την αγεία που μας αξίζει και που δικαιούμαστε, είναι διαφορετικές με αυτές πριν από 100 χρόνια. Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε σήμερα το 2022 για το αν θα έχουμε έναν ή δύο γιατρούς παραπάνω, δύο ή τρεις νοσηλευτές παραπάνω. Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε το 2022 αν τελικά είναι ασφαλές ή όχι στο νοσοκομείο να πηγαίνει ο κόσμος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Δεν είναι ούτε σύγχρονο, ούτε ρεαλιστικό να κουβεντιάζουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι σύγχρονο και ρεαλιστικό να υπάρχουν εκατοντάδες συμβασιούχοι στο νοσοκομείο, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δεν είναι σύγχρονο το γεγονός να υπάρχουν συνάδελφοι που πετιούνται έξω αυτή τη στιγμή και είναι σε αναστολή. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι η στήριξη σε όλα αυτά τα ζητήματα που το εργατικό κίνημα θα προσπαθήσει, όπως έκανε και το προηγούμενο διάστημα, να δώσει όλες τις δυνάμεις και το επόμενο διάστημα, είναι δεδομένη. Κάποιος πρέπει να απολογηθεί για αυτά. Γιατί υπάρχουν αιτίες, υπάρχουν υπεύθυνοι. Αναδείχθηκαν τις ομιλίες, δεν θα πω συγκεκριμένα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν η υγεία είναι εμπόρευμα και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που η υγεία είναι εμπόρευμα, που πουλιέται και αγοράζεται πολύ ακριβά, που γίνεται πεδίο για να κερδοφορήσουν μεγάλη όμιλη στην ιδιωτική υγεία, κάποιος φταίει που το εφαρμόζει αυτό. Και εκεί είναι η διαχρονικότητα των ευθυνών. Όταν η υγεία παίρνει στο ζύγι κόστους ωφέλους, δηλαδή το αν ο καθένας μας θα έχει την υγεία του, μπαίνει στο ζύγι πόσο θα κοστίσει,
Όπως μπαίνει και για άλλα ζητήματα, πέρσι καήκαμε στην Εύβοια, πρόπερσι πνιγήκαμε. Και όλα αυτά τα μέτρα υποδομής που θα χρειάζονταν να πάρουν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του λαού της περιοχής, μπήκαν και αυτά στο ζυγικό στους ωφέλους, έτσι και γίνεται και με την υγεία. Άρα με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε ότι, ξέρω εγώ, οι ευθύνες είναι γενικές κτλ. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα για να κοιτάξτε, να δείτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικότερα με την πανδημία, γίναμε όλοι μας εμπειρότεροι. Και αναφέρομαι και στους αγώνες εργατικής τάξης και στους μεγαλειώδεις αγώνες που κάνανε οι υγειονομικοί. Γίναμε πολύ εμπειρότεροι, γιατί δώσαμε πολύ μεγάλες μάχες από την πρώτη στιγμή και τα εργατικά σωματεία να στηρίξουν όλες τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών και ταυτόχρονα δίναμε μια διπλή μάχη. Να υπερασπιστούμε την ίδια μας τη ζωή με την πανδημία μέσα στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Που γίνανε τεράστιες εστίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Γιατί και εκεί υπήρχε το ζυγικό στους ωφέλους για την εργοδοσία. Αν η υγεία μας κοστίζει, συμφέρει, εν πάση περιπτώσει, να πάρθουν κάποια μέτρα για να προστατευτεί. Άρα λοιπόν, πορευόμαστε χέρι-χέρι. Η στήριξη και του εργατικού κέντρου, είναι πολλά μέλη της διοίκησης σήμερα εδώ, είναι δεδομένη. Και να πω ένα τελευταίο, εμείς τους συνάδελφους υγειονομικούς δεν τους χειροκροτήσαμε ποτέ. Και γιατί δεν είχαμε ανάγκη να το κάνουμε και οι ίδιοι δεν είχαν ανάγκη να τους χειροκροτήσουμε. Μας γνωρίζουν γιατί στις κινητοποίησεις είμαστε μαζί και κάθε αίτημά τους. Πολλοί από αυτούς που τους χειροκρότησαν, δεν λέω όλοι για τον απλό τον κόσμο, το χειροκρότημα το μετέτρεψαν σε κλοπ, σε χημικά, σε διώξεις, όπως είναι αυτή την περίοδο της συναδέλφησης της Αυροδίτης Ρέτζιου, της Προέδρου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς τέτοια υποκριτικά χειροκροτήματα δεν θα κάνουμε. Το μόνο που θα δεσμευτούμε είναι ότι θα βάλουμε στην προμετωπίδα το αγώνα και του εργατικού κινήματος στο επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μάθει να κοιταζόμαστε στα μάτια και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον πόνο του άλλου, και όχι μόνο για τα ζητήματα της υγείας, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, για όλα τα ζητήματα. Γιατί όλοι μας κοιταζόμαστε και ξέρουμε, πέρα από το ζήτημα της υγείας, τι τραβάμε με την ακρίβεια, τι τραβάμε με τα καύσιμα, τι τραβάμε με το πετρέλαιο, τι τραβάμε με όλα τα ζητήματα. Και γι' αυτό συμφωνώ, θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη απεργιακή απάντηση και στην απεργία των υγειονομικών που θα τη στηρίξουμε με όλες μας δυνάμεις 20 του μήνα και στις 9 του Νοέμβρη. Πραγματικά μπορεί να γίνει βήμα κλιμάκωσης για την υγεία και για τη ζωή που μας αξίζει. Ευχαριστώ.